Κάθε να σας χαιρετήσω στο break. Θα βγούμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την Κατερίνα Μουστάκα, η οποία θα μας μιλήσει για το σύνδρομο lockdown και πώς να μην βιανόμαστε, πώς να διατηρηθούμε σε μια εξαιρετικά καλή και ευλίγιστη στάση. Απλώνουμε το αριστερό χέρι σε πρόταση, ενώνουμε, βάζουμε τα χέρια μας πίσω από το σώμα. Ανοίγουμε και κλείνουμε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την Κατερίνα Μουστάκα για να μιλήσουμε για το σύνδρομο του lockdown, της γενικής απαγόρευσης. Τι είναι, τι συμπτώματα έχει, τι αποτελέσματα και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Έχω δει και τη συνέντευξή σου με τον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Ακούω από τόσο κόσμο ότι τους έχει σώσει και πόσο καλό τους έχεις κάνει. Σε έχω παρακολουθήσει, είσαι υπέροχη και θα κρατήσω ένα από αυτά που έχεις πει που μου αρέσει πολύ. Να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας. Λες, όλα τα συμπτώματα είναι ψυχοσωματικά. Ακριβώς. Κατά πρώτον, ευχαριστήσω που με φιλοξενείτε σήμερα εδώ. Δική μας η χαρά. Και αν θέλετε να το αναπτύξουμε, η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε, πιστεύουμε, έχουμε εκπαιδευτεί να πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα που είναι ψυχοσωματικά, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σύμπτωμα που να μην είναι ψυχοσωματικό. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε δημιουργεί συναισθήματα. Οτιδήποτε σκεφτόμαστε για την καθημερινότητά μας δημιουργεί συναισθήματα τα οποία είναι σωματικές αντιδράσεις, τα οποία επηρεάζουν το σώμα μας και το σώμα μας μπορεί να εκφράσει συμπτώματα, κάλλιστα, επειδή βρισκόμαστε σε κατάσταση στρες, επειδή σκεφτόμαστε πράγματα που μας αγχώνουν και έχουμε συναισθήματα που μας αναστατώνουν. Μάλιστα. Άρα πες Ελένα. Ποιες είναι οι ενδείξεις λοιπόν του συγκεκριμένου συνδρόμου? Το σύνδρομο της καραντίνας. Το λεγόμενο σύνδρομο της καραντίνας ή lockdown σύνδρομο όπως λέγεται δεν είναι κυριολεκτικά ένα σύνδρομο, ορισμός, δεν είναι απόλυτα επιστημονικός. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε βιβλιογραφία διεθνή ακόμα τουλάχιστον και δεν είναι κάτι που έχουν γίνει έρευνες γι' αυτό σε μεγάλη έκταση. Δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας ούτως ή άλλως, οπότε είναι... Έχει ξανασυμβεί σε πολύ μικρότερες, σε πολύ μικρότερη διάρκεια. Υπάρχουν κάποιες έρευνες για ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να μείνουν σε lockdown λόγω παγετού ή λόγω κάποιας καταστροφής από ακραία καιρικά φαινόμενα που κάποια χωριά έχουν μείνει απομονωμένα για κάποιες μέρες, αλλά ποτέ δεν είχαμε αυτήν την κατάσταση που σχεδόν τα 2/3 του πλανήτη αναδεδομένη στιγμή μπορεί να είναι σε απομόνωση και σε αδράνεια μέσα στο σπίτι τους. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα δύο συστατικά, από τη μία η σωματική αδράνεια λόγω του ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα, λόγω του ότι έχουν κλείσει οι χώροι εγκύμνασης, λόγω του που μπορεί να είμαστε αναγκασμένοι να δουλέψουμε από το σπίτι, συν την απομόνωση αναγκαστικά, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο μας επιβαρύνει και σωματικά και ψυχολογικά. Οι ενδείξεις ότι πάσχουμε από το σύνδρομο του lockdown είναι ότι έχουμε ακραίες αλλαγές στη διάθεσή μας. Χωρίς λόγο και αιτία μπορεί να είμαστε είτε πάρα πολύ χαρούμενοι, είτε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, είτε θυμωμένοι, είτε σε κατάπτωση. Υπάρχει μια αύξηση της τάσης μας για επιθετικότητα και ευρεθιστότητα. Ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με τα social media. Είμαστε επίσης κολλημένοι στις τηλεοράσεις και βλέπουμε συνέχεια ειδήσεις. Έχουμε μικρή διάθεση, μειωμένη διάθεση για να ασχοληθούμε με σωματικές δραστηριότητες. Ενίοτε βαριόμαστε να βγούμε από το σπίτι, να κάνουμε ένα περίπατο, να κάνουμε γυμναστική ή μέσα στο σπίτι ή εκτός. Αυξάνεται από την άλλη μεριά η τάση κατανάλωσης φαγητού κακής ποιότητας και υπάρχουν και διαφοροποίησεις, δυσλειτουργίες στην όρεξή μας. Αναστατώνεται ο ύπνος μας. Αυξάνονται οι διαπληκτισμοί με άλλα μέλη της οικογένειας ή με συγκατοίκους μας και μας πιάνουν έντονες τάσεις φυγής. Αυτές είναι οι ενδείξεις. Το εισπράττω σαν να μας τιμώνει ο εαυτός μας που τον έχουμε καταστήσει συναισθαλμένο σε αυστηρό πλαίσιο και να μάχονται αυτοί οι δύο εαυτοί. Στην ουσία είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Είναι μια κατάσταση, οι κοινωνικές επαφές
Μας βοηθάνε πάρα πολύ και ορμονικά να ρίξουμε το άγχος μας, να μην είμαστε τόσο επιθετικοί και να διαρκεί πολύ λιγότερο ο φόβος μας. Οπότε όταν είμαστε απομονωμένοι, αυτόματα αυξάνονται τα επίπεδα του άγχους. Το άγχος δημιουργεί αύξηση της σωματικής έντασης επίσης και επειδή καλώς ή κακώς η δραστηριότητα είναι από τους βασικούς τρόπους για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα επίπεδα του άγχους μας, αν δεν έχουμε και αυτή, καταλήγουμε να μας φταίει και ο ίδιος μας ο εαυτός. Ανταυτού καταλήγουμε στο φαγητό για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε αυτή την ένταση που δημιουργείται. Ή στα social. Ή στον καναπέ. Αυτό ήθελα να πω, Κατερίνα. Παρατηρώ και από τον εαυτό μου, αλλά και από άλλους ανθρώπους που βλέπω, ότι καθόμαστε όχι απλά μέσα στο σπίτι, στατικοί, στο ίδιο σημείο για πάρα πολλή ώρα, επιβαρύνουμε πάρα πολύ τον αυχένα μας, γιατί καθόμαστε με μια συγκεκριμένη στάση, κοιτώντας το κινητό ή τον υπολογιστή ή την τηλεόραση. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνουμε πολύ αυτό εδώ το σημείο, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει. Και ισχύει. Τα αποτελέσματα αυτού του συνδρόμου? Έχουμε αύξηση του βάρους, έχουμε μείωση της φυσικής κατάστασης. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες σαν έθνος είμαστε ένα έθνος της καρέκλας και του καναπέ έτσι κι αλλιώς. Οι 59% συνανθρώπους μας σε αυτή τη χώρα δεν γυμνάζονται. Και από τους 40% περίπου που γυμνάζονται, μόνο το 15% το κάνει συστηματικά, δηλαδή όπως λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να κάνεις 5 φορές την εβδομάδα έστω από ένα μισάωρο καρδιοαναπνευστικής άσκησης, όπως είναι η βάδιση ή το τρέξιμο ή το ποδήλατο ή οτιδήποτε. Να μην μιλήσω βέβαια για τα βάρη. Οπότε όταν έχεις ένα λαό ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος να κινητοποιηθεί, να κινείται, να ασκείται καθημερινά, είναι απόλυτα λογικό ότι όταν σε περιορίσουν και στο σπίτι, δεν είναι και η πρώτη προτεραιότητα να ξεκινήσεις να κάνεις γυμναστική, αν δεν το έχεις ξανακάνει ήδη, ή να βγεις από το σπίτι και να κάνεις ένα είδος γυμναστικής, το οποίο μπορεί και να μην σε εκφράζει πλέον. Κατερίνα, αυτό που έχεις πει είναι ότι όταν δεν ασχολείσαι με το σώμα σου, ουσιαστικά δεν έχεις επαφή με σένα και με το συναίσθημά σου. Αν αυτό είναι το ίδιο ενός ολόκληρου λαού και έχουμε προχωρήσει όλοι σε διανοητικοποίηση, δεν ξέρω πώς αυτό αναστρέφεται. Αναστρέφεται με άσκηση. Αναστρέφεται με κίνηση. Δράση, με δράση. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με το τώρα. Αν δεν κάνουμε πράγματα με το σώμα μας, το μυαλό μας είναι ικανό να σκέφτεται και να λειτουργεί σε δύο χρόνους που δεν έχουν καμία σχέση με το τώρα. Λειτουργεί στο παρελθόν, σκεφτόμαστε τι κάναμε, τι δεν κάναμε, αν τα κάναμε καλά, αν δεν τα κάναμε καλά. Σαφώς είναι πηγή άγχους. Λειτουργεί στο μέλλον. Φανταζόμαστε τι θα γίνει, αγχωνόμαστε με το τι θα γίνει και το μυαλό μας αυτό καθ' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στο παρόν. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας για να μας επαναφέρει στο εδώ και τώρα, από ένα σημείο και μετά χρησιμοποιούμε το σώμα μας μόνο σαν το όχημα το οποίο μεταφέρει το κεφάλι μας για να πάει από σημείο σε σημείο και να κάνει δραστηριότητα νοητική μετά από δραστηριότητα νοητική που είναι μέσα στο πρόγραμμα του στρατηγού κατά το δοκούν του. Άρα για δώσουμε κάποια πρακτικά tips για μέσα στην καραντίνα και στους τέσσερις τοίχους. Παιδιά, όσο περισσότερη κίνηση γίνεται, δεν είναι ανάγκη να πάμε σε ένα γυμναστήριο για να γυμναστούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε βαράκια, αλλά έχουμε τα μεγάλα τα νερά του 1,5 λίτρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα για βαράκια. Αν έχουμε εξάδες του μικρού του νερού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερη επιβάρυνση. Ένα καλσόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λάστιχο. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα στο σπίτι. Μπορούμε να βάλουμε μουσική και να χορέψουμε. Μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να καθαρίσουμε τις ντουλάπες μας. Οποιαδήποτε κίνηση είναι καλύτερη από την ακινησία. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη μορφή άθλησης για να θεωρήσει το σώμα μας ότι το βοηθάμε και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη φυσική κατάσταση, λιγότερο στρες και αν το θέλετε καλύτερη ψυχολογία. Γιατί ο μόνος τρόπος, συγγνώμη, που μπορούμε να διαχειριστούμε το στρες αυτή την περίοδο και να βελτιώσουμε και τη διάθεσή μας και τη σωματική μας κατάσταση, είναι μόνο μέσω της κίνησης. Κατερίνα, εκτός από την άσκηση βοηθούν και οι διατάσεις αντίστοιχα? Για οι διατάσεις βοηθούν περιορισμένα. Λειτουργεί παρηγορικά η διάταση. Η νοοτροπία ότι θα κάνω διάταση και θα γίνω ξαφνικά κομμανέτσι είναι λίγο παροχημένη. Κάθε φορά που κάνουμε διάταση, βοηθάμε τους μυς μας να έχουν μια μεγαλύτερη ευκαμψία για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο όμως είναι αρκετό για να βελτιωθεί το κινητικό μοτίβο της περιοχής. Γιατί όταν είσαι συνέχεια σε μια συγκεκριμένη στάση, από ένα σημείο κάποιοι μυς βρίσκονται μόνιμα σε βράχυνση, κάποιοι μυς βρίσκονται μόνιμα σε διάταση
Και αυτή η ανισορροπία, αυτή η κακή συνεργασία μεταξύ τους, ότι κάποιοι έχουν μεγαλύτερο ρελαντί και κάποιοι είναι μόνιμα τεντωμένοι, δεν μας βοηθάει όταν αποφασίσουμε να βγούμε από αυτή τη στάση να λειτουργήσει και εύρυθμα το σώμα μας. Είναι δηλαδή σαν να συνηθίζει να λειτουργεί σε συγκεκριμένες γωνίες και σε συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτό σιγά σιγά εγγράφεται στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου, στον κινητικό χάρτη του εγκεφάλου και μπορεί να μας γίνει δεύτερη φύση. Βλέπουμε πια πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν μια χαρακτηριστική κύφωση, γιατί είναι μονίμως με ένα κινητό στα χέρια και το κεφάλι προς τα κάτω. Επειδή δεν κινούμαστε όπως κινούνται οι προηγούμενες γενιές, έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους που έχουν κύφωση στην πλάτη και η πλάτη, ενώ είναι μια περιοχή της σπονδυλικής στήλης που κανονικά έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, από ένα σημείο και μετά καταλήγει η σπονδυλική μας στήλη αντί να είναι σαν S, με κύφωση στην πλάτη, λόρδωση στον αυχένα, λόρδωση στη μέση, ξαφνικά έχουμε ένα C, δηλαδή έχουμε ένα, ευθεία γραμμή η οποία κυρτώνει με το κεφάλι μπροστά, την λεκάνη μπροστά και την πλάτη πίσω, και αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη τάση στους μυς της θωρακικής μας μοίρας. Με αποτέλεσμα πόνους, με αποτέλεσμα σπασμούς, με αποτέλεσμα αλλαγή της τάσης μας. Ενίοτε δεν μπορούμε να κινηθούμε γιατί έχουμε ενοχλήσεις. Αυξάνονται κατά πολύ τα μυοσχηλετικά συμπτώματα λόγω της καραντίνας. Και από ένα σημείο και μετά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διατείνουμε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να διατείνουμε κάποιους μυς για να ξανααποκτήσουμε το φυσιολογικό εύρος κίνησης σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός μας. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είσαι και εσύ διαθέσιμη, χρονικά και από κέφι. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ξαναβρεθούμε την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι. Θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνουμε. Τέλεια, τη δέσμευσα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Ελληνάκη, επιστρέφω εντός ολίγου. Γιατί θέλω να πάω στα παιδιά μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ.